Θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία το ότι ο Θεός μας ελέησε και μας αξίωσε να φτάσουμε στα 25 Παύλια. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια της Μητροπόλεως μας, αλλά είναι και μια ευλογία και από τον Θεό και από τον Απόστολο Παύλο. Το ότι τα Παύλια έγιναν θεσμός, καταξιωμένος, έχει περάσει στη συνείδηση όλων των Ορθοδόξων εκκλησιών και μη, ακόμα και σε μη Ορθόδοξες εκκλησίες, γι' αυτό και έχουμε πάντοτε την παρουσία όλων των εκπροσώπων των Πατριαρχείων. Τα θέματα, όπως ξέρετε πάντοτε, είναι γύρω από τον Παύλο, τον Απόστολο Παύλο, γι' αυτό και εξού και Παύλια. Φέτος το θέμα, το γενικό, είναι η διακονία της Εκκλησίας, παίρνοντας αφορμή, διότι όλο το έτος φέτος είναι αφιερωμένο στους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, οι οποίοι τι άλλο έκαναν, διακόνησαν την Εκκλησία, διακόνησαν τον λαό, διακόνησαν τον Θεό και έτσι μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Επομένως λοιπόν η διακονία της Εκκλησίας είναι το θέμα μας το γενικό. Φέτος όμως κάναμε μία εξαίρεση και εμπνεόμενοι και από το έργο το οποίο προσέφερε και ο Άγιος Λουκάς σαν διάκονος της Εκκλησίας, αφιερώνουμε μία εβδομάδα πρώτων Παυλίων σε μία ιατρική εβδομάδα, σε συνεργασία με τα νοσοκομεία, με τους ιατρικούς συλλόγους, φαρμακευτικούς συλλόγους, τα νοσοκομεία της περιοχής μας, Υπέρας της Νάουσας, με τον Ερυθρό Σταυρό. Και έτσι ξεκινούμε από τη Δευτέρα στην Νάουσα, στη Μαντάνεσα, και διάφοροι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων θα παρουσιάσουν θέματα τα οποία βέβαια οπωσδήποτε ενδιαφέρουν τον κόσμο. Άλλοι είναι για καρδιοπάθειες, για δερματοπάθειες, για οτορυνολαρυγγολογικά θέματα, και όλα αυτά θα τα διαπραγματευτούν ειδικοί καθηγητές πανεπιστημίου στο κέντρο της Παντάνασσα στην Νάουσα. Βέβαια, είπαμε, αυτή η εβδομάδα θα πάει και στο νοσοκομείο το δικό μας, όπου θα έχουμε ειδική λειτουργία με την παρουσία του Λειψάνου του Αγίου Λουκά. Στην 28 θα γίνει μια ενημερωτική ιατρική εσπερίδα για τον γυναικείο καρκίνο. Θα γίνει στο κέντρο των Αγίων Αποστόλων, στα Κείμηνα. Τα Κείμηνα μπορεί να είναι περιοχή νομού Θεσσαλονίκης, αλλά είναι στη Μητρόπολη μας. Καλάβατε. Την Τετάρτη, καλά, θα γιορτάσουμε τον Άγιο Λουκά μέσα στις 28 και 29. Στις 30 έχουμε μια ενημερωτική ιατρική εκδήλωση, νευρολογικά, ορθοπαιδικά θέματα. Θα γίνει στην Χαλάστρα, που και αυτή ανήκει στην περιοχή τη δική μας. 31 Μαΐου έχουμε πάλι τον Άγιο Λουκά στο νοσοκομείο της Ναούσης. Και επίσης θα γίνουν πρώτες βοήθειες, μια ενημερωτική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένη στην Βέρεια. Έτσι αυτές οι όλες οι προσπάθειες θα καλύψουν την ιατρική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη, όπως είπαμε, στον Άγιο Λουκά. Και αφορμή μας έδωσε το γεγονός της αλληλεγγύης, της φιλαλληλίας, της ανιδιοτελούς και έμπονης προσφοράς του Αγίου Λουκά στον πάσχοντα άνθρωπο, και μας έδωσε την έμπνευση αυτή, αλλά είχαμε και αυτή της καλή συνεργασίας με όλους αυτούς τους φορείς. Τα φετινά Παύλια, όπως είπαμε, είναι αφιερωμένα στους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο Άγιος Σίλας, ακριβώς πίσω από εσάς, ο Άγιος Τιμόθεος,
Είναι ο Άγιος Σωσίπατρος ο Βεριεύς, ο οποίος ξεκίνησε από εδώ. Ο Άγιος Κάρπος, ο οποίος είναι ο πρώτος επίσκοπος μετά τον Απόστολο Παύλο. Όλοι αυτοί εμπνέουν και εμάς τους κληρικούς και όχι μόνο, για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον άνθρωπο. Όπως κάθε χρόνο βέβαια, έχουμε την ημερίδα των ιερέων με ανάλογα θέματα, ημερίδα για τις πρεσβυτέρες, για τους ιεροψάλτες, για τους πνευματικούς, για τους κατηχητάς, πάντοτε μέσα στο γενικό θέμα της διακονίας. Επίσης, έχουμε καθιερώσει εδώ και 11-12 χρόνια, προβάλλουμε σύγχρονες εκκλησιαστικές μορφές. Φέτος θα ασχοληθούμε με έναν πνευματικό και αγιασμένο άνθρωπο από τα Ιεροσόλυμα, τον πατέρα Θεοδόσιο, και στη συνέχεια θα έχουμε μοναχική σύναξη, η οποία συγκεντρώνει πάνω από 250 μοναχούς από Θεσσαλία και πάνω μέχρι τη Θράκη, και θα θέσουμε εις προσκύνηση και στους μοναχούς αλλά και σε όσους κοσμικούς θελήσουνε την κάρα του Αγίου Γεωργίου του Κατσλίδη, λόγω του ότι είναι και 100 χρόνια από την Ποντιακή γενοκτονία, επειδή υπήρξε ένας από τα θύματα της γενοκτονίας αυτής ο Άγιος, καθώς επίσης και η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, και θα έχουμε και αυτήν στο Λείψανο. Και δύο σύγχρονους Αγίους, πάλι όπως είναι ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, τον οποίο θα έχουμε ανάλογες ευλογίες. Επίσης, στο πρόγραμμά μας υπάρχουν δύο εκδηλώσεις στη μνήμη της εκατοεντηρίδας της Ποντιακής Γενοκτονίας. Στην Άουσα, σε συνεργασία με την Εύξηνο Λέσχη Νάουσα για την ανάδειξη των θρησκευτικών βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αργύρου Πόλεως. Και η δεύτερη εκδήλωση είναι η συναυλία με τίτλο «Μίκης ο Ευξήνιος» από τους αδελφούς Τσαχουρίδη, που θα γίνει στις 25 του μηνός, μια ημέρα πρωτού να αρχίσει το συνέδριό μας, με την παρουσία όλων των εκπροσώπων από όλα τα Πατριαρχία και τους συνέδρους. Επίσης, μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε όλες τις έδρες των κατατόπους αρχιερατικών περιφερειών. Φέτος επίσης συμπληρώνονται 40 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Μητροπόλεως μας, Κοσμάς ο Μελωδό, ο Μαντιτός, Μαδιτινός. Και 26 με 28 θα λάβει χώρα το μεγάλο συνέδριο, το Θεολογικό Συνέδριο, το οποίο θα έχει θέμα, όπως είπαμε, η διακονία και η ιεροσύνη. Βέβαια, στις 27 του μηνός έχουμε μία εκδήλωση αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά τα οποία βραβεύτηκαν φέτος σε διάφορες επιδόσεις, είτε στο σχολείο, είτε στο αθλητικές, είτε οτιδήποτε, καλλιτεχνικές ως επιτοπλίστων, θα τιμηθούν στις 27 του μηνός, όπου παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και μια καλλιτεχνική εκδήλωση του θεατρικού εργαστηρίου με τίτλο «Βήματα του Παύλου». Και θα παρουσιάσει καλλιτεχνική 25ετή πορεία των Παυλίων και θα γίνουν μετά οι βραβεύσεις όλων αυτών των παιδιών, που και αυτά αγωνίζονται με το δικό τους τρόπο για να προσφέρουν το καλύτερο που μπορεί ο καθένας. Πώς, ξέχασα κάτι? Βέβαια, μετά είναι οι λατρευτικές εκδηλώσεις, όπως οι 8 το μεσημέρι τελειώνουν, μετά από ημέρα εσπερινός, μετά είναι η Θεία Λειτουργία την άλλη μέρα, στον μεγάλο πλέον ναό του Αποστόλου Παύλου, και το βράδυ είναι η Λιτανία και το Βήμα. Δεν την είπαμε, να είδες. 29 Μαΐου, 29 Μαΐου, παιδιά, το βράδυ, έχουμε μία εκδήλωση, μάλλον μία μικρή, θα έλεγα, εσπερίδα. Θα μιλήσουν ο ευλογημότατος καθηγητής κ. Μπαλογιάννης,
και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας, που έχει ασχοληθεί με τη βιοειθική και έχει σπουδάσει στην Αμερική, θα ασχοληθούν γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Λουκά, αλλά και τη σχέση που είχε με τη βιοειθική και με όλες αυτές τις ειδικότητες. Και παράλληλα μετά θα γίνει μετά η έναρξη των 25ο καλλιτεχνική έναρξη των 25ων Παυλίων. Θα συμμετέχουν όλοι οι ιερείς μας, όλοι οι επίτροποι, όλοι οι ιεροψάλτες, γιατί η Μητρόπολη θέλει, λόγω του ότι φέτος είναι το έτος των συνεργατών, να τιμήσει και από τους ιερείς και από τους ιεροψάλτες και από τους επιτρόπους με το μετάλλιο το οποίο έχει εκδοθεί, που είναι αφιερωμένο στα 25ª Παύλια. Και έτσι θέλουμε όλους αυτούς, όχι όλους τους ιερείς, ούτε όλους τους ιεροψάλτες, συμβολικά να τιμήσουμε κάποιους από αυτούς. Τι άλλο έχουμε την ημέρα αυτή? Έχουμε και την έλεγχη. Α, θα είναι χοροδίες, θα μετέχουν 4 μεγάλες κατεξιωμένες χοροδίες, το δύο μας, θα είναι ποιος άλλος. Μουσική Πολυφωνία Βέβαιας, από την Άωσα είναι Αριστοτέλης το 2 και από τη Θεσσαλονίκη η χοροδία της Ελπίδος. Αυτά είναι ο λίγης. Δεν ξέρω τι θέλετε εσείς να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα κάτι να ρωτήσω, ναι. Όχι ακριβώς για το Παύλια. Καλά, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Ωστόσο όμως, επειδή έχετε εντάξει κιόλας μία εκδήλωση εδώ για τη γενοκτονία των Παντίων, ναι. Ακούσαμε και το λόγο σας στην Παναγία σου Μελά, ναι, ναι. Που εκφράσατε εκεί την πικρία σας για το, ναι. Ότι έγιναν, ναι, δύο, ναι, εκδηλώσεις, ναι, ναι. Και τονίστε μάλιστα ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ναι, ναι, είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το κακό της ελληνικής φυλής, δυστυχώς. Να είμαστε διχασμένοι. Εγώ, σαν ποιμενάρχης, αλλά και μετέχοντας σαν πρόεδρος του προσκυνήματος Παναγία σου Μελά, το είχα φέρει στο Συμβούλιο μια μέρα και λέω, πέρσι θυμάμαι έγινε στην Επισκοπή, την άλλη φορά έγινε κάπου σε ένα άλλο χωριό. Φέτος μια τέτοια επέτειο. Τι ωραιότερο πράγμα να γίνει στην Παναγία, που είναι εκείνη που μας συνδέει με τον Πόντο. Ό,τι ιερότερο έχουμε από την περιοχή αυτή είναι η Παναγία σου Μελά, η οποία ως άλλος πρόσφυγς ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια όλους τους πρόσφυγες, και μάλιστα είναι ευλογία το ότι την έχουμε εμείς εδώ στην Μητρόπολη μας, στην περιοχή μας. Αυτό δεν το άκουσαν καλά οι σύλλογοι διάφοροι. Όχι ότι είχαν κάτι, ξέρω εγώ, προσωπικά με μένα, όχι. Έχουν, ξέρω εγώ, προσωπικά πράγματα με, ξέρω εγώ, με το Συμβούλιο της Σουμελάς. Αλλά η μέρα ήταν τέτοια που αυτά τα αφήνουμε στην πάντα. Και κοιτάζουμε ενωμένοι να πούμε ένα λόγο, όπως έκανα στην ομιλία μου, όλον τον λόγο τον αφιέρωσα ακριβώς σε αυτό το γεγονός. Τι υπέστησαν οι Πόντιοι, τι υπέστησαν αυτοί οι πρόσφυγες, πόσοι μείναν εκεί, πόσοι μείναν στον δρόμο, πόσοι πνιγήκανε, πόσοι σκοτωθήκανε, όλα αυτά τα μαρτύρια που υπέστησαν, και λέω, δεν είναι παραφωνία να έχουμε άλλους εδώ και άλλους εκεί? Τι προς τα έξω θα δώσουμε, τι μήνυμα θα δώσουμε? Όταν αυτοί, το είχα πει όταν κανένα δυο φορές συναντήθηκα με τα σωματεία, είπα, αυτό που λέει ο ποιητής, αν μισούν τα ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Αυτό είναι αθέμη, δυστυχώς. Γιατί? Τώρα και θα δω εγώ ποιος είναι ο κύριος, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος ή τα μέλη, ή θα δω ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν ιερός. Να δώσουμε πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσουμε την Παναγία που την έχουμε κοντά μας. Δεύτερον, να μνημονεύσουμε όλους αυτούς που έμειναν εκεί ή που ήρθαν εδώ ταλαιπωρημένοι και αγωνίστηκαν σε αυτόν τον τόπο που μας φιλοξενεί. Και από εκεί και πέρα να βγάλουμε ένα μήνυμα ενότητος. Δεν θέλανε δικαίωμά τους. Εγώ τους είπα, κανείς να μην έρθει, εγώ θα πάω εκεί, μόνος μου, στην Παναγία. Ήρθανε, είδατε, τελειώσεις ήρθανε, είδανε εκεί και κόσμο πολύ και σωματεία και αυτά και σκοτεία. Ήρθανε και από άλλα μέρη. Εντάξει. Αυτό ήτανε το θέμα. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση? Παρακαλώ. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι γύρω από το θέμα αυτό έγινε ένας εντελώς λαθασμένος χειρισμός. Όχι για τη συγκεκριμένη μέρα. Όταν
πριν από 10 χρόνια σχεδόν, εσείς ιεροργούσατε μέσα στο ναό και έξω από το ναό είχαν μαζευτεί 2 δημιουργίες αστυνομικών για να αποτρέψουν τα επεισόδια μεταξύ έθεν, κακήθεν, εκπροσώπων και μελών συλλόγων. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα αποσιωπήθηκε, ενώ θα έπρεπε να είναι η αφορμή πάνω σε εκεί να μπει μια επί της ουσίας συζήτηση, να φτάσει η συζήτηση ακριβώς στον πυρήνα του προβλήματος, και αν είχε ξεκινήσει ο διάλογος με αφορμή εκείνα τα γεγονότα, σήμερα θα είχαμε λύσει κάποιους κόμπους και δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Προς Θεού Σεβασμιότατε, μην εκλειφθεί ως ότι αφορά το πρόσωπό σας. Απευθύνομαι σε εσάς και μέσω ημών, έτσι. Να πω κάτι πρώτα απ' όλα. Τη συγκεκριμένη μέρα που λέτε, εγώ ήμουν λειτουργός. Δεν είχα όχι, καμία... όχι, το αναφέρω ως ιστορία. Δεν είχα καμία σχέση, αλλά τότε... Δεν είπα ότι έχετε καμία σχέση προς το αλλά... σε μπλέκο. Αλλά θέλανε να μπουν μέσα με πανό και με τέτοια πράγματα και τους είπανε όχι παιδιά, εδώ είναι ναός. Πανηγυρίζει αυτή την ώρα όχι, η Παναγία. Όχι με τα λάβαρα του συλλόγου. Δεν θα μπουν με, με πανό, θυμάστε. Με πανό ήταν. Τα πίδα βγάλανε έξω. Καταλάβετε, αυτό ήταν η αιτία. Το να έρθουν μέσα με τα λάβαρα. Μπαίνετε τώρα. Προχθές με τα λάβαρα μπήκαν μέσα. Αλλά με πανό μέσα στο ναό. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και μετά να σας πω κάτι. Εγώ τώρα είμαι τελείως ουδέτερος στην υπόθεση αυτή. Εγώ ήρθα εδώ, εντάξει, υπό την δικαιοδοσία μου την πνευματική ήταν η Παναγία σου Μελά. Ήμουν ο επίσκοπος, λειτουργούσα, με μνημόνευαν. Δεν είχα καμία σχέση με τη διοίκηση του προσκυνήματος. Ερχόντουσαν αυτοί που σήμερα είναι αντίθετοι, ήταν και τότε, και μου λέγανε, Σεβασμιότατε, πρέπει να μπει μπροστά η Εκκλησία, πρέπει να μπείτε μπροστά εσείς, πρόεδρος ο Μητροπολίτης. Λέω, παιδιά, εγώ και αυτό που είμαι με φτάνει. Η Εκκλησία μου έδωσε αυτό για να διακονώ. Αν η Εκκλησία μου πει ότι πρέπει και εκεί να μπω να διακονήσω, θα το κάνω. Να το ξέρετε. Αλλά όχι επειδή το λέει ο Α, ο Β, ο Γ. Εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Ούτε θα πάω να κατηγορήσω τους μεν, γιατί αφού δεν ξέρω. Είμαι εκτός των πραγμάτων. Λοιπόν, έρχονται τα πράγματα. Σας λέω, αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι. Έρχονται τα πράγματα. Πήγε ο νέος αρχιεπίσκοπος επάνω και ο παλιός το ήξερε. Και τους είπε, παιδιά, ο ναός δεν είναι ιδρυματικός βάσει του καταστατικού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αν είναι ιδρυματικός ο ναός, λειτουργεί μία φορά στη γιορτή του Αγίου. Μια γιορτή της Παναγίας δηλαδή, μία φορά. Αλλά επειδή εσύ λειτουργείτε κάθε Κυριακή, έχετε μυστήρια, έχετε γάμους, βάσει του καταστατικού της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρόεδρος πρέπει να είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης. Είπαν αυτοί, εντάξει, Παναγία Μακαριότατε, θα το αλλάξουμε τον κανονισμό μας, να μπει πρόεδρος ο Μητροπολίτης. Έγινε αυτό το πράγμα. Μου στέλνουν εμένα, εγώ δεν είμαι στο Συμβούλιο, δεν μετέχω, στέλνουν έναν κανονισμό με την αυτή να τον πάω να το στείλω στη Σύνοδο. Δια του Μητροπολίτου πάει. Διαβιβάζω. Το έστειλα στη Σύνοδο, πέρασε από τη Σύνοδο, πήγε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, εψηφίστη, δημοσιεύτη. Και κάνουν προσφυγή. Γιατί είναι πρόεδρος ο Μητροπολίτης. Αυτοί που με ζητούσαν να μπω. Θα σας πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Ένα μεσημέρι, τελειώντας το φαΐ μας στο μοναστήρι, ανέβηκα στο δωμάτιο, ήταν 3 η ώρα, λέω να δω τις ειδήσεις. Και πατάω και πέφτω στο κανάλι της Βουλής. Και ήσαν μέσα αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν και με παρακαλούσαν εδώ να γίνω πρόεδρος. Και λέγανε στη Βουλή μέσα σε ειδική επιτροπή. Εδώ είναι η Μπατσαρά, που ήταν βουλευτής τότε, να σας τα πείτε. Εναντίον μου, ντροπή στο Μητροπολίτη, ο οποίος είναι βασιλικότερος του βασιλέως, που έγινε πρόεδρος, που έκανε τον κανονισμό όπως ήθελε εκείνος. Σας λέω, εξομολογούμε τώρα. Εγώ ούτε τον κανονισμό ήξερα, ούτε και δικαίωμα είχα να ασχοληθώ με τον κανονισμό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άρχισαν όλα αυτά τα πράγματα. Ο κανονισμός, σας είπα, πέρασε και δημοσιεύθηκε. Και μετά δίδει η πολιτεία ένα άλλο δικαίωμα
τα εκάστοτε ιδρύματα να γίνουν ιδιωτικού δικαίου. Κάνουν μια αλλαγή πάλι το Συμβούλιο να γίνει ιδιωτικού δικαίου. Καταθέτουν στη Σύνοδο, περνάει από τη Σύνοδο και κάνουν άλλη προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έκαναν την πρώτη, απέτυχε, κάνουν δεύτερη και βλέποντας ότι η εισήγηση ήταν υπέρ του προσκυνήματος, απέσυραν. Δύο φορές έκαναν προσφυγή εναντίον του κανονισμού. Γιατί? Γιατί ήταν ο Μητροπολίτης. Ούτε ήθελα και τώρα να με βγάλουνε, δόξα τω Θεώ. Εγώ δεν έγινα Μητροπολίτης για να είμαι πρόεδρος σε ένα προσκύνημα. Πάω να λειτουργώ, να κηρύττω, να κάνω το έργο μου, τίποτα άλλο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια, έχουν εναντίον του Συμβουλίου, του παλιού και του νέου, ας πούμε, ας βγάλουμε τον Μητροπολίτη. Το Συμβούλιο αυτό όμως είναι βάση ενός βασιλικού διατάγματος που έγινε τότε. Όταν ήρθε η εικόνα, έγινε βασιλικό διάταγμα και το Σωματείο Παναγίας σου Μελά, αυτό ίδρυσε το τότε ίδρυμα και τώρα προσκύνημα. Παιδιά, ό,τι υπάρχει εκεί επάνω, ναοί, δύο ναοί, τα σπίτια, τα πάντα, αυτό το μελισανίδιο που έγινε το καινούργιο κτίριο, όλα είναι γραμμένα στο Σωματείο. Προσκύνημα δεν έχει καμία περιουσία. Τίποτα. Λοιπόν, θέλησαν να αλλάξουν το βασιλικό διάταγμα. Ε, καλά, τι να κάνω, ποιος θα τα αλλάξει. Γιατί θέλουν να τα αλλάξουν. Γιατί προβλέπει το βασιλικό διάταγμα ότι στο Συμβούλιο του Προσκυνήματος, τότε μετήχε εκπρόσωπος του Μητροπολίτου, εκπρόσωπος του Δήμου, της Καστανιάς, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, και έξι από τα μέλη του Συμβουλίου, του Σωματείου. Επειδή τροποντινά είναι πλειοψηφία οι έξι και τροποντινά ό,τι θέλουν θα κάνουν αυτοί. Εγώ είμαι τώρα τόσα χρόνια που είμαι πρόεδρος, ούτε ποτέ προέκυψε τέτοιο θέμα, ούτε και νομίζω ότι τα χρήματα που έχει, δεν έχει τίποτε. Πολλές φορές έρχεται και συνεπικουρεί και βοηθάει το Σωματείο, βοηθάει το Ίδρυμα. Το Σωματείο έχει και διαμερίσματα που νοικιάζει, που κάνει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τέτοια λανθασμένη εικόνα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Είχαν πάει στη Διαμαντοπούλου, την Υπουργό, και την έπεισαν. Την έπεισαν να αλλάξει το Συμβούλιο. Να βγάλει τελείως την Εκκλησία από μέσα. Και τα παθαίναμε. Σας είπα, τότε ήμουν πρόεδρος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και η κυρία Υπουργός ετοίμασε τον νόμο, τον πάει στους βουλευτάς του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ήδη είχαν γνωρίσει, καθένας έχει και τους ανθρώπους του, γνωρίσανε ότι έχει αλλάξει τον νόμο και αυτή τους είπε, ξέρετε, να σκέφτομαι να κάνω, της είπαν, καλά, τι να μας κοροϊδεύεις, γι' αυτό μας κάλεσες, αφού έχει νόμο. Της έδειξαν τον νόμο. Το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο. Και ντράπηκε αυτή και το εγκατέλειψε τελείως. Και όταν, να σας πω και το άλλο, κάμανε προσφυγές στο ΣΔΟΕ, στο Συμβούλιο που αλλού, στο Ελεκτικό Συνέδριο, και ήρθανε πάνω και κάμανε ελέγχους και δεν βρήκανε τίποτε. Εγώ σαν τέλος το ήμουν απ' έξω, δεν ήμουν μέσα. Δεν βρήκανε τίποτε και μάλιστα η έκθεση ήταν έπαινος για το Συμβούλιο. Και είπε η Διαμαντοπούλ, καλά ρε παιδιά, δεν βρήκατε τίποτε. Να τους πάρω την περιουσία. Σου λέει, θα βρούμε κλέφτες εκεί επάνω. Έτσι ακριβώς το είπα, αυτά που σας λέω δεν είναι λόγια δικά μου. Δεν βρήκατε τίποτε. Δεν βρήκανε τίποτε. Μάλιστα όταν πήγανε οι ελεγκτές, λέει, έχουμε εντολή να ελέγξουμε για 20 χρόνια. Λέει 20 χρόνια, του ρωτάνε, λέει 20, θα μας δώσετε παραστατικά. Λέει, αν θέλετε να σας δώσουμε 30 χρόνια. Έμειναν αυτοί έτσι. Και τους δίδουν παιδιά και ελέγχουν τα πάντα, γι' αυτό και ήταν άνθρωποι άσχετοι, καμία σχέση είναι. Και είπανε, απορούμε πώς μας ανέθεσαν να κάνουμε αυτό το πράγμα και μάλιστα με αυτή την κατεύθυνση, να βρούμε κάτι. Και δεν βρήκανε κάτι. Απόδειξε ότι όλα πάνε καλά, δόξα. Θέλω να πω ότι αδικείται κάπως το προσκύνημα, αδικούνται και αυτοί οι άνθρωποι που ό,τι υπάρχει εκεί είναι δικό τους έργο. Εγώ πήγα, τα βρήκα έτοιμα, δεν έκανα εγώ τίποτε, ούτε φιλοδοξώ να πούνε επί των ημερών μου ότι έγιναν.
ούτε με χρήματα δικά μας εκκλησίας έγιναν, ούτε τίποτα. Έγιναν με τα χρήματα του προσκυνήματος και του σωματείου. Έρχεται πολλές φορές αρρωγός. Αυτά έτσι για να ξέρετε ποια είναι η αλήθεια και εκείνο που έγινε το γεγονός, που ίσως δεν θα κάπως έπρεπε παλιό να το κάνουν, ήταν διότι είχαν να βάλουν μέσα στο ναό πανό. Δεν είναι ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Έληξα. Επειδή σεβασμό τότε, αν ανοίξουμε αυτό το θέμα και το συζητάμε, θα συζητάμε μέχρι αύριο. Και δεν είναι θέμα συζήτησης, είναι θέμα επίλυσης. Εγώ θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε κάτι. Επειδή στο πρόσωπό σας είναι στο μόνος ο οποίος μπορείτε να κάνετε σύνθεση και στο πρόσωπό σας δεν μπορεί κανένας να θέσει ζητήματα, κάντε χρήση της επιρροής, της θέσης, του κύρους, του ρόλου, του σεβασμού όλων αυτών που έχετε ως ποιμενάρχης, φέρτε σε επαφή τις δύο πλευρές, να γίνει ένας διάλογος ή δυνατόν δημόσιος, γιατί άλλα λένε κατηδίαν η μεν και η δε, άλλα λένε δημόσια. Αυτά που σας είπα εγώ, παιδιά, έτσι, είναι αυτά που λοιπόν ξέρω που δεν μπορεί κανείς να τα αντικρούσει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Διάση. Μετά, να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Καρολίδη. Κάντε χρήση. Η ευκαιρία αυτή ήταν ιδανική. Ναι. Γιατί από πάνω. Όχι, είπανε, να ανοίξει ένας διάλογος. Μακάρι να έρθουνε. Ξεκινήστε και κάντε. Έτσι, μακάρι να έρθουνε. Και όχι να κάνουμε την προσευχή, να τους κάνουμε και ένα τραπέζι και να μιλήσουμε. Και να μιλήσουμε. Αυτή ήταν η διάθεσή τους. Ποιο θα πάω εγώ με αυτούς, λέγανε κάποιοι. Μάλιστα, κάποια κυρία γύριζε από πόρτα σε πόρτα, από σωματείο σε σωματείο και έπαιρνε υπογραφές ότι δεν θα πάμε στη Σουμελά. Ακούτε πράγματα τώρα. Από πόρτα σε πόρτα. Και μάλιστα όταν εκλήθησαν να έρθουν εδώ και ήρθαν μέσα, αυτή δεν ήρθε η κυρία. Και τι ήρθε. Να σε ερχόσουν εδώ να αντιμετωπίσεις τον Μητροπολίτη. Γιατί ήταν από αυτούς που είχαν πάει στην Υπουργό και ήταν από αυτούς που υπέγραψαν να βγει η Εκκλησία από το προσκύνημα. Θα ρίτε και η Παναγία δεν ανήκει στην Εκκλησία, δεν ανήκει σε όλους, δεν ανήκει και στον Μητροπολίτη ακόμη και σε όλους τους πιστούς. Πώς να βγει απ' έξω η Εκκλησία. Χάρη στην Παναγία είναι το προσκύνημα. Αν δεν ήταν η Παναγία θα ήταν τίποτε άλλο. Τίποτε δεν ήταν. Τέλος πάντων, τους ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Ακόμη κι άλλοι είπανε, όπου θα είσαι εσύ θα έρθουμε κι εμείς. Και μετά τους φοβερήξανε. Φοβερήξανε, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Και λέω, γιατί βρε παιδί μου, τι θα παθαίνανε όταν ερχόντουσαν εκεί. Πού θα προσκυνούσε, πού θα ψέλναμε, πού θα διαβάζαμε ευχές συγχωρητικές για τους και κοιμημένους μας και όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε ξεφύγει όμως από το θέμα. Συγγνώμη, εγώ δεν τώρα δόθηκε ευκαιρία και τα είπαμε λόγω της γενοκτονίας. Είχαμε δύο θέματα εδώ, της γενοκτονίας. Τέλος πάντων. Όχι, είναι κάποια θέματα που ίσως δεν τα ξέρατε αυτά που είπαν παιδιά. Σας τα λέγω, δεν ξέρω εσύ αν τα ξέρει. Σας τα είπα όπως τα ξέρω, όπως τα έζησα. Εγώ είμαι μισός Πόντιος, δεν είμαι ούτε περισσότερο, λέω Μικρασιάτης. Γιατί και οι δύο γονείς μου, αλλά οι παππούδες κάτι. Λοιπόν, αλλά ζω όμως αυτή την κατάσταση από τότε που ήρθα εδώ 25 χρόνια. 25 χρόνια. Δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια. Και ζω και τα συμβούλια. Ζω τα συμβούλια πώς τα περνούμε όλα τα θέματα με μια ομόνια, με μια... χωρίς ούτε ένας να υπάρξει αντίθετος, ρε παιδιά. Γιατί δεν έχουμε πράγματα πολύ καθημερινά, πολύ... τετριμένα πράγματα. Πάντως την ατζέντα του διαλόγου αφήστε την ανοιχτή. Την ατζέντα του διαλόγου αφήστε την ανοιχτή. Εγώ δεν την κλείνω γιατί δεν μπορώ να την κλείσω. Είναι η διαχωνία μου αυτή. Να ενώνω τους ανθρώπους και όχι να τους χωρίζω. Δεν μπορώ. Πάντως και για την επέτειο αυτή που είπατε για τα 25 χρόνια της εθνότησής σας, δεν σας ξεχνάω. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Μαθίας χθες το έχει σκοπό να σας τιμήσει για αυτό το πράγμα. Καλώς ήρθες. Εγώ δεν τα αναφέρω αυτά. Εντάξει, είναι 25 χρόνια διακονία. Είναι 25 χρόνια διακονία. Όπως είναι τα Παύλια, είναι και τα χρόνια που τέλος πάντων εδώ, με λάθη, ίσως με αυτά, διακονούμε τον άνθρωπο. Τίποτα άλλο και τον Θεό. Άλλα, κάτι ρωτήστε. Άλλα 25 χρόνια ευχόμαστε. Δεν είναι μόνο τα 25 χρόνια της Ιερουσαλήμης, είναι και τα 50 χρόνια της Ιερουσαλήμης του Δεσπότη. Στην Πίπτη φέτος, εγώ χειροτονήθηκα το 69 στην Αγγλία, βέβαια διάκονος,
Και συμπίπτει τον Οκτώβριο να συμπληρώνουν 50 χρόνια ιεροσύνης, μέσα στο Ράψο δηλαδή. Εντάξει. Όσα θέλει ο Θεός και άλλα τόσα να είναι, δικά του είναι. Δεν θα είναι βέβαια, αλλά όσα και να είναι, θα είναι δικά του.